Μέσω Skype έχουμε την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Καστοριάς. Καλησπέρα κυρία Τελιγιορίδου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γιορίδου, αφού απαντήσετε σε αυτά που λέει ο κύριος Γκίκας, πέστε μας, για να προχωρήσουμε και με τους άλλους καλεσμένους στο ίδιο θέμα, στην πρώτη ενότητα, πιστεύετε ότι ωφελείται αυτό το μπαράζ απαγορεύσεων σε κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε, καταγγέλλετε και εσείς και άλλοι από την αντιπολίτευση, ότι έχει ιδιοτέλεια? Ισχύει, το πιστεύετε, πώς το τεκμηριώνει? Κύριε Παγώνη, είναι ξεκάθαρο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του συνόλου των δημοκρατικών και προοδευτικών κομμάτων και του δημοκρατικού κόσμου ότι ναζιστικά μορφώματα, εγκληματικές οργανώσεις δεν έχουν θέση στο κοινοβούλιο αλλά στη φυλακή. Εμείς στο ερώτημα που έκανε ο κύριος Γκίκας γιατί δεν καταθέσαμε υπόμνημα στον Άριο Πάγο είναι ξεκάθαρο. Τι θα καταθέταμε από τη στιγμή που θεωρούμε την τροπολογία την οποία ψήφισε η κυβέρνηση ότι είναι προβληματική. Η κυβέρνηση με ερασιτεχνικούς χειρισμούς προσπάθησε να λύσει αυτό το θέμα και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα και από δεν μήνα σε μήνα δεν είναι μια πιλάτη κατέθεση... αλογική αυτό, νύπτω τα σχήρας μου από τη στιγμή που δεν συμφωνώ, δεν συμμετέχω και στην επόμενη διαδικασία που θα εμπεριέχει και στοιχεία που θα τεκμηριώνουν αυτό που υποτίθεται όλοι θέλουμε. Δεν νύπτουμε τα σχήρας μας. Αυτό που έχουμε πει ξεκάθαρα είναι ότι θα έπρεπε η πρόταση αυτή να είναι με βάση το Σύνταγμα. Γι' αυτό άλλωστε καταθέσαμε και δική μας τροπολογία που πιστεύαμε ότι λύνει οριστικά το ζήτημα. Και, γι' αυτό, και αυτό αποδείχθηκε από αυτό που πήγα να σας πω πριν, ότι η κυβέρνηση μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έχει καταθέσει τρεις διαφορετικές τροπολογίες ώστε να επιληθεί το ζήτημα αυτό. Και επίσης να πω ότι υπάρχει και μία αδράνεια και ανεπάρκεια στον χειρισμό της όλης αυτής υπόθεσης. Αν λάβουμε υπόψη ότι εδώ και 3 χρόνια η κυβέρνηση έχει αφήσει ανενόχλητο τον κύριο Κασιδιάρη να κάνει την προεκλογική του καμπάνια μέσα από τη φυλακή και να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Και προφανώς τα σενάρια που ακούστηκαν και πριν ότι εμείς έχουμε πιθανά ωφέλη από μια τέτοια κατάληξη νομίζω ότι δεν στέκουν σε μια σοβαρή συζήτηση. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας, δεν έχουν θέση στην Ελληνική Βουλή. Από εκεί και πέρα θεωρούμε όμως ότι η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε σωστά το ζήτημα και θα δούμε ποια θα είναι και η απόφαση του Αρίου Πάγου. Πάμε στην κυρία Τελιγιορίδου. Κυρία Τελιγιορίδου, το ίδιο ερώτημα ισχύει και για εσάς, διότι και εσείς διεκδικείτε την κυβέρνηση και θα κληθείτε να υπηρετήσετε την οικονομική πολιτική με αυτά τα δεδομένα, με το μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση. Και όχι μόνο με αυτό, αλλά και με μία διάλυση οικονομική που ζούμε τα τελευταία 4 χρόνια, παρά το επικοινωνιακό αφήγημα που παρουσιάζουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την τετραετία και με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ που προαναφέρατε εσείς, έχει υπάρξει μια τεράστια διεύρυνση των ανισοτήτων και το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους. Έχει καταρρεύσει η μεσαία τάξη που κατά τα άλλα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έταζε ότι θα προστατεύσει, αλλά σήμερα ζει με τα κουπόνια, με το Fuel Pass, με το Food Pass, και έχουμε καταντήσει πραγματικά να βρισκόμαστε ως κοινωνία σε μαρασμό και οι πολίτες και τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντως, σε απόγνωση. Και εσείς δεν στηρίξατε τη μεσαία τάξη και αυτό δεν το λένε οι αντίπαλοι σας της Νέας Δημοκρατίας, το λένε τα στελέχη σας, ο κύριος Τσακαλώτος. Αυτό όμως... Και να μας πείτε το δικό σας πρόγραμμα πόσο κοστίζει, γιατί βγήκε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και είπε 70 δις. Έχουμε ακούσει για 80 δις, για 85 δις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο κοστίζει αυτό το πρόγραμμα? Θα σας πω πόσο στοιχίζει το πρόγραμμα, αλλά καταρχάς να πούμε ότι συγκρίνουμε 2 διαφορετικές ιστορικές περιόδους στη χώρα μας, από το 2015 μέχρι το 2019.
που η χώρα βρισκόταν που ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χώρα με άδεια ταμεία, με πολύ ψηλά πλεονάσματα που διαχειριστήκαμε να μειώσουμε τον αριθμό και όπως θυμάστε αλλάξαμε και το πώς θα γίνεται η κατανομή του υπερπλεονάσματος και όλα αυτά. Τώρα, το δικό μας πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πόσο στοιχίζει. Αρχικά μας είχαν πει ότι στοιχίζει 25 δισεκατομμύρια. Στη συνέχεια τα κάνανε 45 στις 27 μόλις Απριλίου, λέγανε ότι είναι 45. Πριν από λίγες μέρες είπανε 85 και σήμερα κυρία, ο κύριος Μητσοτάκης. Θα σας έλεγα 70. Το ίδιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Δραγασάκης στο πρώτο πρόγραμμα μου είπε ότι δεν κοστίζει, είναι μηδέν το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σταθάκης πρόγραμμα μου είπε 8 με 9 δις και τώρα ο Χρήστος λέει, και προφανώς έτσι είναι, ότι ο πρόεδρός σας είπε 5,5 δις. Είναι 5,5 δισεκατομμύρια, είναι 5,5 δισεκατομμύρια, είναι κοστολογημένο για όλα τα μέτρα. Μιλάμε για 5,5 δισεκατομμύρια το έτος, ετήσιο. Και θεωρώ ότι αυτό μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο με βάση τις δημοσιονομικές ικανότητες της χώρας. Εμείς δεν τάζουμε πράγματα στα οποία δεν θα μπορούμε να εφαρμόσουμε την επόμενη μέρα. Γι' αυτό το πρόγραμμά μας είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο και έχουμε ως στόχο να ανατρέψουμε αυτή την πραγματικά καταστροφική πολιτική που έχει οδηγήσει σε φτωχοποίηση το 28% του ελληνικού πληθυσμού. Έχει οδηγήσει το 44% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να φοβούνται σήμερα ότι κινδυνεύουν με λουκέτο. Mm-hmm. Έχει οδηγήσει στο 7,4% της μείωσης των μισθών. Έχει οδηγήσει σε εισοδήματα μέχρι 700 ευρώ μείωση μέχρι και 40% της αγοραστικής τους δύναμης. Την ανεργία των νέων την έχει Κυρία Πελιγιορίδου, αν μου επιτρέπετε, αυτά περίπου τα ξέρουμε. Εκείνο που περιμένει ο κόσμος να ακούσει από εσάς και δεν το ακούει, αν μου επιτρέπετε, είναι ένα άλλο σχέδιο για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Δηλαδή, λέτε από τη μια μεριά ότι όλο ξενοδοχεία, όλο τουρισμός, μόνο τουρισμός, μόνο. Αλλά δεν έχουμε ακούσει και ένα σχέδιο που να λέει ότι η Ελλάδα την επόμενη του 2030 θα είναι έτσι, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς και απευθύνομαι ειδικά σε εσάς που έχετε και μια στενή επαφή με τον πρωτογενή τομέα. Ακριβώς, και τη μεταποίηση των αγροδιατροφικών. Και έχουμε δει και τη δουλειά σας και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω. Αυτό όμως που λέτε όμως είναι άδικο, γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αυτό που λέμε το τι θα κάνουμε άμεσα στις 50 ημέρες από την απόδοση και την επαναφορά της 13ης σύνταξης, τον αναδρομικό, την αναστολή των πληστηριασμών, τη φορολόγηση των υπερκερδών, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, την μείωση στον κατώτατο συντελεστή του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και ένα παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο. Αναφερθήκατε χαρακτηριστικά στον πρωτογενή τομέα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ασφυξία και αντιμετωπίζουμε το σύνολο των γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων μας μεγάλο πρόβλημα για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεών τους, καθώς έχει εκτιναχθεί το κόστος παραγωγής με την τεράστια αύξηση στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα αγροεφόδια, στις ζωοτροφές. Εμείς λοιπόν σε αυτό έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, επίσης κοστολογημένο και βέβαια έχουμε καταθέσει και μία συνεκτική πρόταση για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα στρατηγικό και θέλουν ένα ειδικό. Ειδική βεβαίως, κουβέντα, κύριε Τελειωρίδου. Να πάμε και στον κύριο Κανιάτσο όμως για να κάνουμε ένα συνολικό διάλογο. Για να κλείσω σε αυτό, ότι το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την νέα ΚΑΠ είναι επίσης καταστροφικό, καθώς ευνοεί ένα πολύ μικρό κομμάτι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την παραγωγή και πάνω από το 90% των μικρών και μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μεγάλη ανασφάλεια. Για να δούμε τι λέει και η κυρία Τελιγιορίδου. Κυρία Τελιγιορίδου, ξέρετε, τα ακούγεται πολύ έξω. Μπορεί να το έχετε ακούσει και εσείς σε περιοδίες στην Καστοριά που λένε «Έλα μωρέ, θα τα βρουν όλοι μαζί για να μοιράσουν το Αιγαίο». Δεν είναι ταμπού να λέμε αυτά που ακούγονται όχι, έξω. Όχι. Γι' αυτό είστε εδώ, για να απαντάτε και να τα κουβεντιάζουμε.
Εμείς λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτό που πρέπει να είναι αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Και δεν μπορούμε μάλιστα να μιλάμε γενικά για θαλάσσιες ζώνες οι οποίες περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα. Γιατί αυτό μας θυμίζει τα 6 μίλια που υπόθηκε από τον κύριο Γεραπετρίτη και δημιουργεί πολλά ζητήματα τα οποία δεν συνάδουν με την εξωτερική πολιτική της χώρας τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λοιπόν μία ξεκάθαρη Μπορείτε θέση. Μπορείτε να απαντήσετε, κύριε Γκέκα. Θαλάσσια ζώνη δεν είναι τα χωρικά ύδατα, κυρία Τελιβερίδου. Έχουμε λοιπόν, περιλαμβάνεται γενικώς και ορίστος όταν μιλάτε για θαλάσσιες ζώνες. Η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, αυτές είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Εμείς μιλάμε για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα. Προφανώς έχουμε ένα γείτονα στα ανατολικά μας, ο οποίος έχει μία αναθεωρητική πολιτική και μία προκλητική στάση απέναντι στη χώρα. Και εδώ η εξωτερική πολιτική της χώρας οφείλει να είναι στεναρή. Κάτι που δυστυχώς δεν είδαμε το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε ότι έφτιαχνε βόλτες το Ρουτ Βρέις ένα ολόκληρο καλοκαίρι στο Αιγαίο και λέγαμε ότι το παρέσυρε ο άνεμος. Ότι έφτιαχναν δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και λέγανε ότι δεν βρίσκει τίποτε, αλλά είναι, χτυπάει σε λάσπη. Αυτά λοιπόν. Κυρία συνάδελφε, επί τρεις μήνες ο ελληνικός στόλος ήταν στο Αιγαίο. Και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν σας έχω, δεν σας έχω. Μα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε τώρα. Και δεν είναι. Να ακουστεί, γιατί είναι ο χρόνος. Κυρία Τελιβερίδου, παρακαλώ. Υπάρχει λοιπόν μία ασάφεια στο ποιοι είναι οι στόχοι της εξωτερικής μας πολιτικής που δεν πρέπει να συνεχιστεί. Και το είδαμε αυτό και με την στάση της ελληνικής κυβέρνησης και στον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας, όπου η Ελλάδα δυστυχώς υπήρξε ένας δεδομένος σύμμαχος που έγινε μέρος του προβλήματος αυτής της πολεμικής διένεξης και όχι μέρος της λύσης. Τα ζητήματα λοιπόν αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εμείς προφανώς θέλουμε να έχουμε σχέσεις συνεργασίας, καλής γειτονίας και ειρήνης με τη γειτονική χώρα. Όμως είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια. Και αυτό γίνεται μόνο με μία στεναρή, ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Το ψήφισαν. Ζητήσαμε να πάει βοήθεια προς εξοπλισμός, την όχι βοήθεια, απλή εξοπλισμός, όχι εξοπλισμός. Σας παρακαλώ πάρα τι πολύ. Σας παρακαλώ, αφού το ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Άλλα ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά εδώ. Ακούστε. Ήμασταν ξεκάθαροι στη στάση μας σε αυτή την διένεξη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτό που είπαμε είναι ότι είναι καταδικαστέα η πράξη της Ρωσίας απέναντι σε ένα κυρίαρχο κράτος. Φυσικά όλοι το είπαμε αυτό. Και από όλοι το είπαμε αυτό και από την πρώτη στιγμή εμείς κάναμε πορεία από την πρεσβεία της Ρωσίας στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Δεν σας είδαμε πουθενά, δεν σας είδαμε στους δρόμους, δεν σας είδαμε στις διαδηλώσεις. Πάλι δεν μας παρακολουθείτε, κύριε Σκόρα, γιατί αυτό. Εμείς που είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους δεν παρακολουθούμε ποιος βγαίνει στους δρόμους. Αυτό μας λέτε τώρα. Γιατί αυτό που λέτε δεν είναι αληθές. Εμείς ζητήσαμε τη στήριξη του Ουκρανικού λαού απέναντι σε αυτό. Ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο ταχύτατο βαρύ εξοπλισμό. Και αυτά να τα βρείτε στα απαρχτικά του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν λέμε ψέματα, εμείς ξέρουμε τι λέμε. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι έπρεπε άμεσα να στηριχθεί ο Ουκρανικός λαός, να προστατευτεί η ελληνική ομογένεια. Νομίζω ότι οι θεατές μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα για το θέμα αυτό. Και σαν να τρέξουν στο ανήκει στους τηλεθεατές. Να πει και την κυρία Τελιγιορίδου, την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, υποψήφια στην Καστοριά, που έγινε και μονοεδρική τώρα.